Ενώ μας λέει και κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει άλλες φορές, τουλάχιστον σε αυτή την έκταση, ότι η αστυνομία έκανε τέτοια, ας πούμε, κινητοποίηση όπου έπιασε όλο το χωριό για να ζητήσει καταγραφές και μαρτυρίες για το τι συνέβη. Μας λέει ότι έδωσε την κατάθεση την πρώτη στο Ελεουργείο, ότι αναγνώρισε τον Γαροφαλάκη αμέσως, ενώ αργότερα έμαθε ότι οι πινακίδες του άλλου αυτοκινήτου, τις οποίες είχε καταγράψει και το οποίο βρισκόταν στο σημείο, ήταν του Πετράκη. Ο Πετράκης στην υπεράσπισή του στην προηγούμενη δίκη, καθώς επίσης και βέβαια ένα μέρος των στοιχείων αυτών έχουν μεταφερθεί και στη συγκεκριμένη δικογραφία, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λόγο και έχει φέρει διάφορα στοιχεία για τις αθλητικές του επιτυχίες στο παρελθόν ως δρομέας, ως άνθρωπος ο οποίος έκανε τρέξιμο και ως άνθρωπος ο οποίος ήταν αθλητικός κτλ. Και βέβαια στη συνέχεια ακόμα και λόγω αυτής του της έτσι, δράσης και αυτών του των ενδιαφερόντων ανέπτυξε και κάποιες ασθένειες σε σχέση με τα γόνατά του κτλ. Που ίσως να έχει να κάνει με αυτό που ο μάρτυρας λέει αναφορικά με την αθλητική του εμφάνιση και με την εμφάνισή του ως μικρότερης ηλικίας από ότι πραγματικά είναι, πράγμα που κάποιος θα μπορούσε να πάρει η υπόψη του. Παρ' όλα αυτά, η εισαγγελέας θεώρησε ότι, βλέποντάς τον πιθανολογό σε φωτογραφίες, δεν έχουμε κάποιο άλλο στοιχείο στα χέρια μας, είπε ότι δεν της φάνηκε 25 ετών ως περιγραφή. Ο μάρτυρας μας επιβεβαιώνει αυτά που υπόθηκαν εκεί, λέγοντάς μας ότι ναι, είχαν σχέση τα 5 άτομα, ήταν επιτελικά μέλη. Προσήλθαν με μία, σύμφωνα με τις ερωτήσεις του Καμπαγιάννη, αν προσήλθαν με πολιτική ιδιότητα ή πήγαν να πιούν καφέ και ποια είναι η θέση της Χρυσής Αυγής με τους ξένους, ο Μπιλάλης μας λέει είναι έναν ελέητο κυνηγητό, τους χρησιμοποιούν και μετά καλούν την αστυνομία και τους μαζεύουν, πράγμα το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα και πολύ πριν τη δίκη, σε πολλές αναφορές, ρεπορτάζ και μαρτυρίες από θύματα και μάρτυρες. Μας πάει και σε ένα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό σημείο, στο οποίο είναι ότι αφού έγιναν οι συλλήψεις και αφού με έναν τρόπο εξαρθρώθηκε ο τοπικός πυρήνας, τέλειωσαν όλα μετά. Δεν υπήρξαν άλλες επιθέσεις, δεν υπήρξε κάτι άλλο, δεν υπήρξαν άλλα ζητήματα τέτοιου τύπου. Ενώ βγαίνει και από τη μέση, με την απάντηση που δίνει ο μάρτυρας σε ερώτηση του συνηγόρου Μαλαγάρη για το ΠΑΜΕ, βγαίνει και από τη μέση η όποια υπόνοια ή τέλος πάντων αμφιβολία για το κατά πόσον πιθανό να υπήρχε μία προσωπική διαφορά μεταξύ των θυμάτων και των δραστών. Ο συνήγορος Παπαδέλης προσπάθησε να ακουμπήσει πάνω στο κατά πόσον κάποιος αλλοδαπός, ο οποίος νοικιάζει ένα σπίτι, μπορεί να προβαίνει και σε κάποιες πράξεις παραβατικής συμπεριφοράς, σε κάποιες αξιόπινες πράξεις κτλ. Ο Μπιλάλης λέει, δεν μου πέφτει και λόγος, όπως εγώ δεν θέλω αφεντικό στο σπίτι μου, δεν θέλουν λογικά και αυτοί οι άνθρωποι, δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπει να ρωτήσει ποιος έχει χαρτιά και ποιος όχι, με την πρόεδρο να λέει ότι αυτή είναι η άποψή σας. Τον Παπαδέλη να εξανίσταται ότι τι λέτε κύριε σε ελληνικό δικαστήριο μιλάτε κτλ. Αλλά την πρόεδρο να επιστρέφει και να μαζεύει λίγο το πράγμα λέγοντας ότι δεν θα του πείτε κάτι για την άποψή του. Ο Μπιλάλης μας δίνει μια χαρακτηριστική εικόνα από τον δασκαλάκι, μέλος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή, να μπαίνει στο νοσοκομείο με φρουρά και να λέει αν έχετε κανένα πρόβλημα να ρίξουμε κανένα σκαμπιλάκι. Ήταν και υφυπουργός δικαιοσύνης. Ο Πλακιωτάκης λοιπόν έχει βαφτίσει ένα από τα παιδιά του Πετράκη το 2004, το καλοκαίρι του 2004 και την ίδια χρονική περίοδο έχει προσλάβει τον Πετράκη στο βουλευτικό του γραφείο ως διοικητική υποστήριξη. Έτσι για να έχουμε μία εικόνα πώς αυτές οι σχέσεις μας οδηγούν
εδώ που είμαστε, ενδυναμώνοντας τέτοιους ανθρώπους να περάσουν από τη σφαίρα και τον κόρφο της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης στους διάφορους ακροδεξιούς σχηματισμούς που τώρα βλέπουμε ότι με τη Χρυσή Αυγή να ελέγχονται για τις εγκληματικές τους πράξεις.